Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά για ένα βασιλιά που ήταν βασιλιά της Μπαμπυλώνα. Μπαμπυλώνα ήταν ένα αυτοκρατορία, τότε ήταν ισχυρό εκείνο την εποχή και αυτοκρατορία εκείνο εκμαλώτησε τους Εβραίοι επειδή ο Θεός τον επέτρεψε, επειδή εξαιτία της αμαρτία του Εβραίου, επειδή αμήν το ξεχνάμε ότι ο Θεός με πάρα πολύ τρόπο περιστάσει, εκπαιδεύει όλο το κόσμο και παράδειγμα πρώτο μεγάλη είναι εκπαίδευση επάνω του Εβραίου για να δούμε, για να ξέρουμε, επειδή οι Εβραίοι ήταν λαό εκλεκτό σαν ιερέα για όλο το κόσμο. Και η ιερέα του Θεού πρέπει να είναι Άγιος σαν το Θεό, αλλά εξαιτία της αμαρτία ο Θεός επέδευσε τους Εβραίους με πάρα πολύ διαφορετική και σκληρά ακόμα τρόπο. Και ακόμα το ξέρουμε τι έγινε στο ολοκαύτωμα, όλα αυτά ήταν εκπαίδευση του Θεού. Θα μιλήσουμε άλλη μέρα, επειδή χωρίς να το επιτρέπει ο Θεός, τίποτε δεν μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε όλα όσα γίνεται, δηλαδή το επέτρεψε ο Θεός, υπάρχει λόγο πίσω από αυτό και το λόγο πάντοτε είναι αμαρτία και αμαρτή διάφθορα του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, αδιαφορία του ανθρώπου. Οι Εβραίοι που ήταν εκλεκτό λαό του Θεού αδιαφορούσα, δηλαδή δεν έκαμε την αποστολή του όπως έπρεπε να είναι ιερέα εξαιτία της αμαρτία, τότε έλαβα εκπαίδευση πάρα πολύ από το Θεό και αυτό είναι παράδειγμα για όλους μας, επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη, όπως έκαμε τους Εβραίους, σε εμάς το ίδιο, επειδή ο Θεός αγαπάει όλους τους άνθρωπους το ίδιο, γι' αυτό είναι δίκιο. Σήμερα το θέμα μας είναι ότι αυτό το βασιλιά, την αυτοκρατορία Βαβυλώνα, ήταν ισχυρό και ο Θεός τον επέτρεψε, εκμαλώτησε τους Εβραίους. Οι Εβραίοι επία εκμαλώτησε η Βαβυλώνα, υπόφερα πάρα πολύ, μέχρι που το καιρό που ο Θεός έβαλε τέλος και έβαλε μέσα στην καρδιά του βασιλιά της Βαβυλώνα μια οκτιμό, ώστε να μαλακωθεί η καρδιά του, να αφήσει ελεύθερη τους Εβραίους. Όλα αυτά είναι περιστάσεις πώς εργάζεται ο Θεός. Όμως αυτό το βασιλιά της Βαβυλώνα που ο Θεός τον έδωκε δύναμη να εκμαλωτήσει τους Εβραίους για να εκπαιδεύσει τους Εβραίους, μετά εκείνο δεν ήξερε ότι όλη αυτή η δύναμη που είχε ήταν από το Θεό. Εκείνο νόμιζε ότι ήταν δύναμη δικό του, υψώθηκε με τόσο πολύ υπερηφάνεια, αλλά ζωνία, και ο Θεός έδωκε προειδοποίηση μέσα σε ένα νεαρό Εβραίοι που ήταν εκεί στη Βαβυλώνα λεγόντα Δανίλ. Δανίλ που αποκαλείται προφήτη Δανίλ, που έγραψε ένα βιβλίο μέσα στα Παλιά Διαθήκη, δηλαδή τα προφητεία. Επειδή στο βιβλίο του Δανίλ υπάρχει πολλά προφητεία που συνδέεται με αυτές τις μέρες τι βλέπουμε και τον Αντίκριστο, δηλαδή το ερχόμενο του Αντίκριστο. Ο Δανίλ ήταν ένα Εβραίο που ήταν θεόσεβη και ο Θεός του έδωκε προφητεία. Τον αποκάλυψε την υπερηφάνεια του βασιλιά Βαβυλώνα, επειδή έδειξε τον βασιλιά Βαβυλώνα ένα όνειρα τι θα συμβεί, και όνειρα αυτό δεν μπορούσε κανένα σοφό στη Βαβυλώνα να ερμηνεύει παρά μόνο ένα νεαρό Εβραίο που λεγόταν Δανίλ, δηλαδή προφήτη Δανίλ. Εκείνο, επειδή ο Θεός του έδωκε σοφία και σύνεση στον Δανίλ, να ερμηνεύει αυτό τον όνειρο. Και ο Δανίλ ερμήνευε με την έπνευση του Θεού τον όνειρο που είδε το βασιλιά της Βαβυλώνα. Τον όνειρο όμως ήταν προειδοποίηση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός μιλάει με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο και ακόμα με τον όνειρο. Γι' αυτό πολλοί όνειρα δίνει ο Θεός. Υπάρχει και όνειρα που φέρνει ο Σατανά, το ξέρουμε. Τρομάζει με πάρα, αλλά υπάρχει και όνειρα που φέρνει ο Θεός σαν μήνυμα ή προειδοποίηση στον άνθρωπο, όπως έφερε σε εκείνο το βασιλιά. Ήταν προειδοποίηση, επειδή ο βασιλιά εκείνο αλαζονεύτηκε,
υπερηφανεύτηκε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τη δύναμη που είχε ήταν από το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε προειδοποίηση να ταπεινώσει τον εαυτό του, να καταλάβει ότι είναι άνθρωπο και να δίνει δόξα στο Θεό. Αλλά ο Ντανιήλ που έλαβε αυτή τη αποκάλυψη από το Θεό για να πάει να προφητεύει στο βασιλιά, επίε και είπε το βασιλιά ότι βασιλιά, τον όνειρα που είδες ήταν μήνυμα από το Θεό, ο Θεός σου λέει έτσι, έτσι εξήγησε τι του έδειξε ο Θεό, ο Ντανιήλ, τότε ο βασιλιά ακριβώς ήταν το ίδιο όνειρο που είδες η νύχτα, συμφώνησε με τον Ντανιήλ και ο Ντανιήλ λέει, σε συμβουλεύω εγώ βασιλιά, σε συμβουλεύω να κόψεις την αμαρτία σου με δικαιοσύνη και την ανομία σου με οκτυρμό φτωχό, ίσως θα διακύσει η ευημερία σου. Αυτή ήταν τα λόγια που ο προφήτης Ντανιήλ μιλήσε προς το βασιλιά εκείνο, σαν να το ζητήσει να ταπεινώνει πριν ο Θεός το κρίνει. Επειδή ο Θεός τον έδωκε προειδοποίηση πριν τον κρίνει προτεσμία, για να μπορεί να μετανοήσει από την αλαζονία του, ίσως δεν τα μπορούσε να κριθεί. Αλλά ο βασιλιά δεν ήθελε να ακούσει το προφήτη Ντανιήλ, τη συμβουλή που τον έδωκε, που δεν ήταν από τον Ντανιήλ, αλλά ήταν από το Θεός ο ίδιο μέσα στον Ντανιήλ που μιλούσε. Αλλά εκείνο ο βασιλιά παράκουσε αυτό που έλεγε ο Ντανιήλ, παραφρόνησε και ανέβηκε στο παλάτι του και άρχισε να αλαζονευτεί, να δοξάσει τον εαυτό του με φιλοδοξία για να βλέπει όλο το πλούτο που έκαμε. Αμέσως δεν τέλειωσε καν να περπατήσει. Μια φωνή ήρθε από τον ουρανό και έλεγε το, εφώναξε το όνομα του, έλεγε τέλειωσε βασιλιά σου, από τώρα να γίνει σαν ένα ζώα και να τρώει κορτάρι. Και εδιώκτηκε, έγινε σαν ζώο. Δηλαδή άρχισε να τρώει τα κορτάρι, δηλαδή με άλλα λόγια τέλειωσε όλη τη σύνεση του. Ο βασιλιά έγινε σαν ένα ανόητο, πώς θα πω, δηλαδή ένα άνθρωπο που δεν είναι άνθρωπο, δηλαδή έγινε όμοιο με τα ζώα. Αυτή ήταν ταπείνωση που ο Θεός ταπείνωσε αυτό το βασιλιά, αλλά πριν το ταπεινώνει ο Θεός τον έδωκε προειδοποίηση. Αυτή την ιστορία γράφτηκε μέσα στην Άγια Γραφή παράδειγμα για μας, για όλο τον κόσμο, ότι όποιο αλαζονευτεί και υπερηφανευτεί πιο πολύ, ο Θεός θα το ταπεινώνει με πάρα πολύ περιστάση. Σήμερα βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα ταπεινώνει πολύ πλούσιο τον κόσμο. Τα ταπεινώνει πολλοί άνθρωποι το κόσμο. Ναι, αυτό είναι τον τρόπο που ο Θεός ταπεινώνει τους άνθρωπους. Δηλαδή ο Θεός δίνει προτεσμία πάντοτε. Αλλά όταν ο άνθρωπος συνεχίσει να παρακούσει, τότε ο Θεός θα το ταπεινώνει με διάφορα περιστάσεις που θα τα επιτρέπει ο Θεός. Επειδή ο Θεός είναι που ελέγχει τα πάντα. Και ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν ο Θεός δεν τον επιτρέπει. Ο Σατανάς πάντοτε ξέρει ότι όταν ο κόσμος αμαρτάνει τόσο πολύ ότι όταν τον επιτρέπει, ο Σατανά προκαλεί τον κόσμο, παρασύρει τον κόσμο να αμαρτάνει πάρα πολύ στο Θεό να αμαρτήσουν με διαφορετικά αμαρτήματα όπως αλαζονία, φιλοδοξία, εγωισμό. Τότε επειδή ξέρει ότι ο Θεό τα επιτρέπει όλα τα κακά που θέλει να φέρνει, τότε ο Θεό επιτρέπει και με αυτόν τον τρόπο ο Θεό ταπεινώνει τους άνθρωπους. Αυτό είναι τον τρόπο που ο Θεός εργάζεται. Όπως πολλοί άνθρωποι σήμερα, όταν ακούνε το Ευαγγέλιο του Χριστού, κλεβάζουν. Κλεβάζουν εξαιτία τη θρησκεία. Αγνοού. Όμως, ο Θεός είναι που ταπεινώνει. Ο Θεός, ξέρετε για ποιο λόγο ο Θεός φέρνει περιστώσει για να ταπεινώσει τους άνθρωπους. Ώστε ο άνθρωποι να σκεφτού αυτός, ώστε οι άνθρωποι να στραφεί προς αυτό, να ζητήσει έλεο. Επειδή όταν ο άνθρωπος φτάνει στο πάτο, δεν μπορεί να βρει βοήθεια πουθενά, δεν μπορεί με τη δύναμη του, έχει προσπαθήσει τα πάντα και συνεχίζει να μην βρίσκει λύση, τότε η μόνη διέξοδο θα είναι μόνο να στραφεί ο άνθρωπος στο Θεό.
Αυτή είναι το, δηλαδή, η μόνη επιλογή που τα κάνει ο άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ο μόνο δρόμο που τα, τα ακολουθήσει ο άνθρωπο. Επειδή έχει τελειώσει η προσπάθεια του από όλες τις πλευρές. Και ο Θεός ξέρει όλα αυτά, γι' αυτό ο Θεός φέρνει περιστάσεις να ταπεινώνει τους άνθρωπο το κόσμο πολλές φορές με πάρα πολλή περιστάσεις ώστε να στραφεί προς αυτό. Επειδή μέσα στην Αποκάλυψη, στον Ευαγγέλιο, είναι προφητευμένο ότι θα φτάσει στο καιρό που όλοι τις εκατομμυριούκου του κόσμου δεν θα μπορεί να κάνουν τίποτα με τα λεφτά του, με την οργή, δηλαδή με την περιστάση που τα επιτρέπει ο Θεός εδώ στη γη. Και αυτοί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να πετάζουν τα κρυσάφια του, τα διαμάντια του και τα λένε ότι τα πετάξουν σαν ένα τίποτα, απλώς να ζητήσουν βοήθεια, δηλαδή που να κρυφτούν όταν περιστάσει τα έρθει πολλά έντονα. Δεν ήρθε ακόμα πολλά έντονα, αλλά τα έρθει, επειδή άρχιζε ήδη με όλα αυτά ότι είναι ευκαιρία. Όμως θα φτάσει το καιρό που θα έρθει τόσο έντονα καταιγίδα. Τότε οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ λεφτά και κρυσό και διαμάντια, όπως λέει η προφητεία στην Αποκάλυψη, τα πετάξουν τα διαμάντια και τα κρυσά του, επειδή τα γίνει ανώφελη εκείνη την ημέρα. Επειδή εκείνη την ημέρα τα καταλάβω ότι ούτε κρυσάφι, ούτε διαμάντια δεν μπορεί να το λυτρώνει, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να το λυτρώνει. Αυτή είναι προφητεμένο στην Αποκάλυψη. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει πολλά περιστάσεις στον κόσμο για να ταπεινώνει τους άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπο να μην βρίσκουν λύση που σε ένα διέξοδο να στραφεί προς αυτό. Όπως συνέβηκε σε εκείνο το βασιλιά της Βαμπυλώνα. Ο Θεός το ταπείνωνε, έγινε σαν ζώο, δηλαδή δεν είχε κάποια συνέση σαν άνθρωπο, έκασε όλα τα λογικά του, μέχρι που εκπληρώθηκε το καιρό που ο Θεός ήθελε να τον εκπαιδεύσει. Μετά την εκπαίδευση, ο Θεός τότε έφερε τα λογικά του και σκέφτηκε και κατάλαβε ότι ναι, είναι άνθρωπο, αλλά μόνο ο αόρατο Θεό, μόνο ο ζωντανό Θεό που είναι αόρατο, αξίζει όλη την δόξα και όχι εκείνο. Και μετά ο βασιλιά εκείνο ομολόγησε και δόξαζε τον αληθινό Θεό που είναι αόρατο, που αξίζει όλη την δόξα. Μετανόησε για την αλαζονία του, μετανόησε για την αμαρτία του και αναγνώριζε το Θεό, το ζωντανό, τον αληθινό, ότι είναι ο μόνο, ο σοφό, ο βασιλιά, το Ιόνια που αξίζει όλη η δόξα, τιμή και την προσκύνηση. Αυτή είναι μάθημα, διδασκαλία για όλο τους άνθρωπους, επειδή γράφτηκε στην Άγια Γραφή, όλα που είναι γραμμένο στην Άγια Γραφή είναι συμβολικά μαθήματα για όλο του πιστό που θέλει να έχουν σχέση με το Θεό, για να ξέρουν τα λάθη που συνέβηκε, για να προσέχουν. Διότι ο Θεός είναι το ίδιο εχθές και σήμερα και στο αιώνια, δεν αλλάζει, είναι αναλύωτο το Θεό. Για σήμερα σας αφήνω εδώ, ο Θεός να σε ευλογεί.